Πικρός ο καφές από τη νέα χρονιά, λόγω και άλλης αύξησης στην τιμή πώλησης του προϊόντος, εξαιτίας περιβαλλοντικού τέλους. Από 1η-1η σίγουρα θα περιμένουμε μια αύξηση της τάξης των 10 λεπτών, που αφορά απόφαση του Υπουργείου, που έχει να κάνει με τέλος περιβαλλοντικό τέλος. Το οποίο ήδη έχει ανατιμηθεί το χαρτί, από τη στιγμή που έγινε από πλαστικό χαρτί μετάβαση, ένα 25-30% πάνω στο κόστος. Κάτι τέτοιο για μας τα μαγαζιά είναι ασύμφορο. Δεν μπορούμε να κυλήσουμε ούτε στον πελάτη, ούτε να απορροφήσουμε. Οπότε είμαστε στη μέση ενός διλήμματος, το τι θα κάνουμε. Τι κατάσταση έχει δημιουργηθεί, τι σας λένε οι πελάτες σας εσάς? Δυσανασχετούν οι πελάτες, όπως και να το κάνεις. Εμείς προσπαθούμε να απορροφήσουμε όσο το δυνατόν, αλλά όλες οι πρώτες ύλες έχουν πάρει ένα 30% πάνω. Συν την ενέργεια που έχει πάρει και αυτή την ανιούσα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια κατάσταση δύσκολη και για μας και για τους πελάτες. Ήδη η τιμή του έχει σπάσει και το φράγμα των 2 ευρώ στα περισσότερα καταστήματα. Στα περισσότερα καταστήματα, ναι. Είναι κάποιοι άλλοι που δεν έχουν απορροφήσει τις τιμές, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κρατήσουν για πολύ. Και είναι και ένα είδος πρώτης ανάγκης, έτσι δεν είναι ο καφές? Πλέον με τον τρόπο ζωής του Έλληνα έχει γίνει είδος πρώτης ανάγκης. Υπάρχει περίπτωση για περαιτέρω αυξήσεις? Τι εισπράτετε κι εσείς? Δεν ξέρουμε, αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω μετά είναι τα φόπλακα για την εστίαση. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες αντοχές πλέον. Εσείς έχετε δει μείωση στην παραγωγή καφέ? Ναι, πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Και έχει να κάνει και με τα μέτρα αυτό. Από τη στιγμή που ανακοινωθήκαν τα μέτρα στις 11 Νοέμβρη, είχαμε τον Νοέμβριο μια πτώση της τάξης των 50%. 50% είναι πολύ μεγάλη πτώση. Συν το γεγονός ότι αυξήθηκε και ο καφές. Ότι έχει αυξηθεί ο καφές, οι πρώτες ύλες, τα πάντα. Η ζάχαρη, τα πάντα. Εκείνο που τονίζουν οι καταστηματάρχες είναι ότι εγείρεται και σοβαρό ζήτημα επιβίωσης του κλάδου. Όντως, μάθαμε ότι θα έχουμε μια νέα αύξηση στην τιμή στο πλαστικό και δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, αν η κάθε επιχείρηση θα μπορέσει να απορροφήσει αυτή την αύξηση ή θα πρέπει η αύξηση αυτή να μετακινηθεί στον πελάτη. Εμείς ήδη έχουμε απορροφήσει αυξήσεις που είναι που αφορά το ρεύμα, που αφορά τις πρώτες ύλες σε όλα αυτά τα προϊόντα που είναι να προσφέρουμε στον πελάτη και δεν ξέρω τελικά πού θα οδηγήσει όλο αυτό το κύμα αυξήσεων, γιατί πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να γίνουν βιώσιμες και να μπορέσουν να κρατήσουν και το προσωπικό και να είναι και όλες οι επιχειρήσεις σωστές φοριακά, σωστές στις υποχρεώσεις με τα ενοίκια, σωστές με τα ρεύματα κτλ. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και έστω και την τελευταία στιγμή να αλλάξει αυτό.